Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου, σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε υπέροχα κουλουράκια, παστελάκια, χωρίς αλεύρι, χωρίς βούτυρα, χωρίς αυγά, με τρία υλικά. Γίνονται μέσα σε 5 λεπτά, χρόνος προετοιμασίας 5 λεπτά ακριβώς, με το ρολόι. Πάμε να δούμε πώς θα τα κάνουμε. Τα βάλουμε σε ένα μπολ το σουσάμι, το οποίο είναι άψητο. Θα σας γράφω τα υλικά κάτω από το βίντεο. Όπως σε κάθε βίντεό μου, κάτω από το βίντεο γράφω όλα τα υλικά. Λοιπόν, βάλαμε το σουσάμι. Θα βάλουμε καστανή ζάχαρη ή μαύρη, ό,τι έχετε. Και με τα δύο γίνεται. Εγώ χρησιμοποιώ καστανή. Προαιρετικά, επειδή μου αρέσει, έβαλα ξύσμα από πορτοκάλι. Και λίγο βανίλια. Δεν είναι απαραίτητο, τα βασικά υλικά είναι τρία. Σουσάμι, καστανή ζάχαρη και ένα ασπράδι αυγού. Εγώ πρόσθεσα ξύσμα πορτοκάλι, βανίλια και θα βάλω και λίγο κανέλα. Μπορεί κάποιος αν θέλει να βάλει λίγο τζίντζερ. Ταιριάζει πάρα πολύ. Αυτό είναι στην προτίμησή σας. Λοιπόν, βλέπετε, έριξα τα υλικά, τα ανακατεύω με μια σπάτουλα. Τίποτα το ιδιαίτερο, ή με ένα κουτάλι, μέχρι να γίνει ένα μείγμα ομοιόμορφο. Τώρα ρίχνω και την κανελίτσα, όσο μου αρέσει τα γούστα μου. Εσείς, ωστόσο, μην ξεχνάτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω τα βίντεό μου. Επίσης, θέλω το like. Θέλω τα σχόλιά σας, θέλω την αγάπη σας που μου τη δείχνετε τόσο καιρό πραγματικά. Κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς είναι το μείγμα. Πάρα πολύ μαλακό. Σε μία λαδόκολα ή σε μία σιλικόνη της Tupperware, όπως είναι εδώ που δεν κολλάει, θα ρίξω μια κουταλιά και με το ίδιο το κουτάλι, βλέπετε, θα το στρώσω. Θα το στρογγυλοποιήσω. Θα σας πω κάτι, μπορείτε να το κάνετε ό,τι μέγεθος θέλετε. Εγώ τα έκανα λίγο μεγάλα, γιατί παίρνουμε από ένα στο σχολείο τα παιδιά ή και εμείς στη δουλειά για κολατσιό. Απλώνετε και φτιάχνετε εύκολα. Έτσι όπως το βλέπετε. Θα τα ψήσουμε περίπου 10 με 12 λεπτά στους 180 βαθμούς. Βλέπετε πως είναι, τι χρώμα πρέπει να έχουν. Θα τα αφήσουμε όταν τα βγάλουμε από το φούρνο στην λαδόκολα περίπου 10 λεπτά να κρυώσουν, να σταθούν. Αν κάποιος θέλει να είναι πιο ελαστικά μέσα, έτσι σαν παστελάτα ας το πούμε, μπορεί να τα αφήσει 8 λεπτά ψήσιμο μόνο. Εγώ τα έψησα εστία πάνω κάτω, 180 βαθμούς, περίπου 10 με 12 λεπτά θέλουνε. Προσέξτε να μην σας καούν. Είναι έτοιμα. Είπαμε, μπορείτε να τα κάνετε ό,τι μέγεθος θέλετε. Μπορείτε ακόμα και πιο μικρά για κερασματάκια. Για κολατσό μπορείτε να τα βάλετε σε μια γυάλα, να τα συντηρείτε λίγο πιο μικρούλικα. Εμάς μας αρέσει έτσι, τα κάνουμε λίγο πιο μεγάλα, παίρνουμε από ένα, γιατί είναι αρκετό. Δεν έχει αλεύρι, δεν έχει βούτυρα, δεν έχει αυγά. Έχει τη γεύση του παστελιού. Είναι υγιεινό. Και η ζάχαρη που σας γράφω τα γραμμάρια δεν είναι πολύ γλυκά. Αν θέλει κάποιος μπορεί να προσθέσει μια κουταλιά ακόμη. Προτείνω να τα φτιάξετε, θα ενθουσιαστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, Ελλάδα και εξωτερικό. Περιμένω να μου πείτε πώς σας έγιναν, τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ως το επόμενο βίντεο, να είμαστε καλά.